Διευκρινήσεις για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί προκειμένου να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις, δίνει με ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο οργανισμός, οι παραγωγοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Δήμων τους ή με τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, παρατηρήθηκαν στον χώρο μας ζημίες, τις οποίες μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις ζημίες ΕΛΓΑ και στις ζημίες ΨΕΑ. Τις ζημίες ΕΛΓΑ τις κατατάσσουμε επίσης σε δύο κατηγορίες, στις ζημίες στη φυτική παραγωγή και στις ζημίες στο ζωικό κεφάλαιο. Σε σχέση με τις ζημίες στη φυτική παραγωγή, μας έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα και από τις επισημάνσεις που κάναμε το διαπιστώσαμε κι εμείς, διαπιστώσαμε ζημίες σε καλλιέργειες κηπευτικών. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη αυτή τη στιγμή για τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, γιατί όσο επιτοπλίσουν τα χειμερινά σιτηρά καλύπτονται αυτή τη στιγμή με χιόνι, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άποψη σήμερα. Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο να επικοινωνήσουν άμεσα με το αρμόδιο για την περιοχή του υποκατάστημα του ΕΛΓΑ ή τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου τους. Με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα και την δήλωση εκτροφής 2016. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή να επικοινωνήσουν με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου τους, ενώ με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα και την δήλωση καλλιέργειας 2016. Σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο, σημειώθηκαν ζημιές στην Σαμοθράκη, είχαμε δύο περιπτώσεις, πήγαμε και κάναμε τις εκτιμήσεις χθες. Επίσης μας αναφέρθηκαν περιπτώσεις ζημιών σε διάφορα σημεία του χώρου κάλυψης από την Ξάνθη μέχρι και στον Εύρο, τις οποίες μέχρι σήμερα τις έχουμε εκτιμήσει ήδη. Πάμε τώρα και στις ζημίες ΨΕΑ. Σε σχέση με τις ζημίες ΨΕΑ μας αναφέρθηκαν μέχρι σήμερα ζημίες πάγιο κεφάλαιο, και όταν λέμε πάγιο κεφάλαιο εννοούμε πυμνιοστάσια, θερμοκήπια, αποθήκες κλπ. Πήγαμε, κάναμε κάποιες επισημάνσεις μέχρι σήμερα, είπαμε στους παραγωγούς να κάνουν δηλώσεις και άμεσα θα πάμε να κάνουμε και τις εκτιμήσεις μόλις καταστεί δυνατή η πρόσβαση στους χώρους ζημιών. Σε σχέση με ζημίες ΨΕΑ, οι οποίες αναφέρονται στο φυτικό κεφάλαιο και κυρίως σε καλλιέργειες ελιάς και ακτινιδιάς, αν και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, τις επόμενες μέρες θα πάμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε ζημιές. Επίσης, τονίζεται στην ανακοίνωση πως σκοπός και στόχος του ΕΛΓΑ είναι να διενεργηθούν οι εξατομικευμένες πραγματογνωμοσύνες στις περιπτώσεις ζημιών που χρήζουν άμεσης εκτίμησης το συντομότερο δυνατό και εφόσον καταστεί δυνατή η πρόσβαση, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε σχέση με την διαδικασία υποβολής δηλώσεων από τους παραγωγούς, θέλουμε να πούμε στους παραγωγούς ότι ότι μπορούν να απευθυνθούν στους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛΓΑ. Οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ θα παραλάβουν τη δήλωση ζημίας και από εκεί και μετά θα πάμε να διενεργήσουμε τις εκτιμήσεις.